Δηλαδή, αν σας ρωτήσω, ποιο θα διαλέγατε? Έναν που λέει ότι θέλω να ανασυγκροτήσω τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, ή έναν που λέει ότι στο ΣΥΡΙΖΑ αναβιώνει ο σταλινισμός και ο ζαχαριασμός? Ελπίζω ότι είναι μόνο δικό σας προβληματισμός, έτσι. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί νομίζω ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, εμένα δεν με έχει απασχολήσει. Ως δίπολο. Ως δίπολο, ναι. Ούτε ως δίπολο, ούτε ως μοναδικό εκεί διάσταση. Εμένα με απασχολούν, θα έλεγα, άλλα πράγματα. Δηλαδή το γεγονός ότι τώρα γίνεται, υποτίθεται, μια διαπραγμάτευση, η οποία μου θυμίζει... Όχι, αλλά μην τα αφήσουμε τα εσωτερικά. Γιατί ενώ στο ΠΑΣΟΚ θέλουμε να τα αναδεικνύουμε όλα και τα εσωτερικά. Θα πάω και στα εσωτερικά. Γιατί σας ρώτησα διότι τα κόμματα, και δεν το ρώτησα τώρα, εντάξει, αστείωμα σε κάνει ερώτηση, αλλά ναι. Σας ρώτησα διότι, για παράδειγμα, τα πολιτικά κόμματα μας προτείνουν πολιτικές λύσεις και μας προτείνουν και προγράμματα με βάση την αντίληψή τους για τις συμμαχίες στο περιβάλλον που ζούμε κτλ. Όταν ένα κόμμα συζητά μια συνεργασία ή αφήνει να νοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία και υπάρχουν στελέχη που λένε ότι εσείς άμα κάνετε συνεργασία, ας πούμε, με τους ανεξάρτητους Έλληνες, εγώ θα φύγω, υπάρχει θέμα. Πολιτικό δεν είναι θέμα προσωπικό. Έχει άμεση σχέση πάντως με αυτό που ξεκίναγα να λέω. Δηλαδή ότι μου θυμίζει λίγο το τραγουδάκι του που λέει ο Αλκίνος για την αγορά του Αλ Χαλίλη όσο αφορά τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή ξεκινάμε, λέει ο ένας, 3 δισεκατομμύρια, λέει άλλος 500 εκατομμύρια. Πάμε σε αυτό. Τώρα σε λίγη ώρα θα πάει η Τρόικα στον κύριο Μητσοτάκη, θα του πει 4.000 μέχρι το τέλος του χρόνου, θα του πει μήπως γίνεται μέχρι το Φλεβάρι. Και γίνεται μια τέτοια διαδικασία σε μια χώρα η οποία είναι σε ανθρωπιστική κρίση, τελεία. Και δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο. Όποιος διαβάζει τις εφημερίδες βλέπει ότι γνωστά ιδρύματα. Ιδρύματα στο επίπεδο της φιλανθρωπίας αρχίζουν και δίνουν συσίτια σε παιδιά. Έτσι, αυτό τα λέει όλα. Δεν θέλω να πάω σε άλλες διαδικασίες. Κύριε Βίτσα, με ραβδί δεν αλλάζουν αυτά τα λύση, πράγματα. Η λύση, πόσο ακόμα θα περάσει για να αποδειχθεί ότι αυτό το πρόγραμμα, το καλούμενο μνημονιακό ή της βάρβαρης λιτότητας που λέω εγώ, γιατί και χωρίς μνημόνιο μπορεί να γίνει. Α, ναι, είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Πρέπει να ως πότε θα καταλάβουμε ότι είναι λάθος, ότι είναι καταστροφικό. Άρα, τι ώρα είναι, με μια έννοια, δεν θα έλεγε κανένας 9 και 5 και 54 δευτερόλεπτα, νομίζω ότι είναι η ώρα αλλαγής του προγράμματος και αυτό σημαίνει και αλλαγής της κυβέρνησης. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και πλήρως νομιμοποιημένο να καλείς από τη μία μεριά το λαό να κάνει αυτή την αλλαγή, να καλεί την κυβέρνηση να προσφύγει στη λαϊκή ετοιμιγορία για να δει αν η κυβέρνηση έχει τη λαϊκή εντολή. Με βάση δεν καλέσατε το αυτό. Καλέσατε βουλευτές και να καλείς την κυβέρνηση και μετά θα τους αγκαλιάσετε εσείς. Αυτό και να καλείς και τους βουλευτές να καταψηφίσουν αυτή την κυβερνητική πολιτική και αυτή την κυβέρνηση. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο έγινε και η πρόταση Μομφής. Είδατε, η πρόταση Μομφής άλλαξε όλο το πολιτικό πλαίσιο. Είχαμε την κυρία Μπακογιάννη να λέει μα πρέπει να μπει και άλλα κόμματα. Άσχετα αν δεν βρήκε καμία ανταπόκριση σε αυτή την διαδικασία, όχι μετά την πρόταση Μομφής. Είδατε το ζήτημα ότι αναπροσδιορίζονται και βεβαίως ξαναγυρνάμε από ορισμένα κόμματα, δεν είναι εδώ εκπρόσωπος του, αλλά δεν έχει νόημα να το πω, σε λογικές οι οποίες βεβαίως είναι και ανιστόρητες από μια μεριά, αλλά δεν έχουν καμία σχέση και με την παρούσα κατάσταση. Να αντιστοιχηθούν οι βουλευτές, λοιπόν, εντάξει, αλλά με τη λαϊκή απέτηση, αυτή είναι αυτό που λέμε εμείς στους βουλευτές. Θα το κάνουν. Αλλά εγώ λέω κάποιοι, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα το κάνουν. Όμως είναι αδύνατο να έρχεται κάποιος βουλευτής εδώ και να λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ διαφωνώ με το φόρο των ακινήτων, εγώ διαφωνώ με τις απολύσεις, εγώ διαφωνώ με το ένα και με το άλλο και να πηγαίνει μέσα στην Βουλή. Πιέζουν οι βουλευτές, κύριε Βίτσα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε Βίτσα, αλλά το ερώτημα δεν τίθεται σε αυτή τη βάση. Εγώ δεν, ας πούμε, για την ιστορία των αποστασιών και τα λοιπά, δεν θεωρώ τη σοβαρή τη συζήτηση. Άλλο το ζήτημά μου. Εσείς δείχνετε διατεθειμένοι να ανοίξετε την αγκαλιά και να πάρετε τον οποιοδήποτε προκειμένου να γίνετε κυβέρνηση. Διότι μένει στο μυαλό του κόσμου η κλίση προς τους βουλευτές, καταψηφίστε τους και ο λαός εδώ είναι. Αλλά βουλευτές δεν έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Βουλευτές έχει και η Νέα Δημοκρατία. Και αυτούς ο λαός θα τους αποθεώσει. Εγώ σας λέω, πάρετε, λοιπόν, και αυτούς όλους. Ότι η διαδικασία, ό,τι να τους ανεξάρτητους Έλληνες, αυτή... Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, όποιος κυκλοφοράει, Δημάρ, κτλ. Υπάρχει ένα βασικό ζήτημα, το οποίο εμείς παραμένουμε ως αριστερά πάρα πολλά χρόνια. Και θα παραμείνουμε σαΐ. Ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει έντονο το λαϊκό στοιχείο και το στοιχείο της συνείδησης. Και όχι την υστεροβουλία. Όποιος θεωρεί
ότι κάνοντας μια κίνηση, οποιαδήποτε, βάζει μια προσυπογραφή στη συνέχιση της πολιτικής του καριέρας. Μα εσείς το λέτε. Κάνει λάθος. Δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Λέτε ότι ο λαός σας είναι αγκαλιάς. Μας λέτε ένα παράδειγμα. Σας λέω η κυρία Τσάκρη χωράει στη ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ... Γιατί ήδη απλό, άνοιξε, απλό παράδειγμα. Ήδη το άνοιξε το θέμα, σας πιο λέω, πολύ δεν γίνεται. Εγώ λέω το εξής. Ότι η κυρία Τζάκρη, στο βαθμό που λειτουργήσε με βάση τη συνείδησή της, με βάση την αντιστοίχησή της με τη θέληση του λαού, καλώς έκανε. Η διαδικασία, ΣΥΡΙΖΑ, η διαδικασία. Γιατί ήδη έχει ψηφίσει 5-6-7 10 μνημόνια. Η διαδικασία του να χωρέσει κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο μη ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια απλή διαδικασία, η οποία από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά αν το κάνει κάποιος για αυτό το λόγο, θα βρεθεί προ εκπλήξεων. Αυτό που εμείς μένουμε ως εκεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, συνεργασίες, ανοίγματα στο κοινωνικό πεδίο, ιδιαίτερα... Στο κοινωνικό, στο πολιτικό, λέμε τώρα. Κοινωνικό, τα λέει το κουκουέ, μπορούν να γίνουν. Όχι, όχι, στο κοινωνικό πεδίο. Άρα εμείς δεν βλέπω εδώ, δεν βλέπω καμία ανακοίνωση. Δεν βλέπω καμία ανακοίνωση. Δεν βλέπω καμία ανακοίνωση. Υπάρχει ενδεχόμενο. Να το ολοκληρώσω. Yeah. Δεν βλέπω καμία ανακοίνωση η οποία λέει συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ είτε με την κυρία Τζάκρη, είτε με την κυρία, ή με τον κύριο Τάδε. Θα θυμόσαστε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι επίσημα εμείς ανακοινώσαμε ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης, μετά από μια απορία, μπήκε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Λάξε. Άρα το στοιχείο της υστεροβουλίας και της συνείδησης είναι πάρα πολύ ισχυρό για μας. Ωραία. Επειδή άνοιξε ένα μικρό παράθυρο, ή εγώ έτσι το εκτιμώ, η Δημοκρατική Αριστερά, προ τα εκεί υπάρχει δυνατότητα συνεργασία. Είναι θέμα τη Δημοκρατική Αριστερά και τη πολιτική. Εσεί πρόσκληση συνεργασία θα κάνετε. Δεν κάνουμε πρόσκληση συνεργασία σε κανέναν αυτή τη στιγμή. Δεν λέγατε για κυβέρνηση. Εμείς λέμε, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ούτε εκλογική διαδικασία έχει ανοίξει, την επιθυμούμε. Όχι, αλλά έχουμε μπροστά τις περιφερειακές, δημοτικές. Έχει ανοίξει η διαδικασία, αν θέλετε, των συνδυασμών των δημοτικών εκλογών. Εμείς έχουμε πολύ σταθερό πλαίσιο πολιτικής, ότι θα στηρίξουμε τους συνδυασμούς οι οποίοι θα είναι ενάντια στο μνημόνιο, ενάντια στην πολιτική λιτότητα, η οποία χτυπάει και τους Δήμους, εκείνους τους συνδυασμούς που θέλουν αλλαγή του Καλλικράτη, ακριβώς και λειτουργική. Ωραία, και χωροταξική, ναι. Και οι οποίοι αντιστοιχούν σε εκείνο που θα λέγαμε τοπική κοινωνία, βάλτε τα και τα τρία μαζί. Δεν παίρνει ένα, ξέρετε, δύο, πώς είναι σε αυτή τη γραμμή. Τρία. Δεξί και αριστερή. Σε αυτή την αλλαγή, σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, γιατί κακό είναι. Όχι καθόλου, εγώ σας ρωτάω. Όχι κακό είναι. Γιατί πιστεύετε. Αν εσείς διευρύνετε το 27% πλαίσιο, το του λαού, προς τα αριστερά. Το 27% του ελληνικού λαού έγινε αριστερό. Όχι, βέβαια. Όχι. Έτσι, αυτό που έγινε όμως είναι ότι επιδοκίμασε μια συγκεκριμένη πολιτική. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα, θα βάλουμε φραγμούς, κάποιος που αισθάνεται κάπως. Γι' αυτό λέω στο πολιτικό πεδίο. Δεν θα έρθει προς το στο πολιτικό πεδίο, κύριε Βίτσα. Τώρα είσαστε έμπειρος άνθρωπος και υψηλόβαθμος. Ναι, αλλά πάμε σε μια ονοματολογία. Το κουκουέ λέει τη συμμαχία στο κοινωνικό. Στο πολιτικό πεδίο θα απευθυνθεί σε κάποιες δυνάμεις και θα πει παιδιά, δεν θέλω. Εγώ λέω λοιπόν ότι εκλογικές διαδικασίες δεν έχουμε ακόμα. Δεύτερο, αυτό που εμείς πρέπει κατά κύριο λόγο να φροντίσουμε αυτή την στιγμή. Πιστεύετε στην αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί έχω ακούσει και αυτό το σενάριο. Να σας πω ένα πράγμα που νομίζω θα είναι καλό. Εμείς πιστεύουμε στην απλή και άδολη αναλογική. Η απλή και άδολη αναλογική. Την οποία θα την κάνουμε μόλις γίνουμε κυβέρνηση. Ναι, αλλά πήγατε και ενοποιηθήκατε. Μισό λεπτό. Φέρτε το. Τις 50 έδρες. Ενοποιηθήκατε όμως ως κόμμα για να πάρετε τις 50 έδρες. Ήρθε κανείς. Αλλάξατε στο πρωτοδικείο το καταστατικό για τις 50 έδρες. Δεν γίνεται αυτό. Μισό λεπτό να το καταλάβουμε. Γιατί όχι τώρα. Γιατί όχι τώρα. Και τώρα. Αφού έχουμε κατατεθειμένη πρόταση. Υπάρχει κατατεθειμένη πρόταση. Δεν είπαμε ότι εμείς θα την ψηφίσουμε. Ωραία, στο βαθμό που είναι απλή και άδολη αναλογική. Η οποία ειδή στον παρόλο, αν το ανοίξουμε το θέμα, και εδώ είναι ο κύριος Κατζησοκράτης, ούτε απλή αναλογική είναι αυτό που καταθέσανε, ούτε πολύ περισσότερο άδολη. Όμως είναι μια συγκατεύθυνση της απλής αναλογικής. Συμφωνώ. Δηλαδή διατηρεί το 3%, διατηρεί τη δομή της εκλογικής ατμοσφαίρας κτλ. Εμείς δεν διεκδικούμε κανένα πόνους. Απαντώντας στο ζήτημα της αποδυναμίας. Έχει συμφέρον κάθε κόμμα, αν θέλετε, συμφέρον και εμείς λέμε και πολιτικό και κοινωνικό, σε αυτή την περίοδο αυτό που να κάνει είναι να προσπαθήσει να πείσει το λαό πάνω στην πολιτική του. Να δυναμώσει το ίδιο. Προφανώς. Έτσι δεν είναι. Προφανώς. Θα μπούμε στην σκαμπρόζικη με μερικές φορές απλή θεωρητική συζήτηση περί θεωρητική. Συνεργασιών. Δεν είναι θεωρητική. Τη γιατί στιγμή διαμορφώνει την πολιτική που σας το πρόταση. Βασικό ζήτημα διαμορφώνει
αν θέλετε, από τη μία μεριά, ξέρετε, αυτή η ανάγνωση, αυτή με αυτού βάζουμε τα ποσοστά κάτω, κάνουμε προσθέσει. Δεν όχι, υπάρχει. Όχι, κύριε Βίτσα, δεν το λέω γι' αυτό. Επειδή λέω λοιπόν ότι η κοινωνία και το εκλογικό αποτέλεσμα καθόρισε το αν θα γίνουν συνεργασίες. Αυτό που λέει η κυρία Παπαδάκου, επειδή είναι σωστό, θα πρέπει να βγάλει το εξή συμπέρασμα. Ότι η ψήφο στι εκλογέ έχει δύναμη. Έχει, και το εκλογικό αποτέλεσμα έχει δυναμική. Προφανώς. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα η διεκδίκηση λοιπόν αυτής της διαδικασίας. Όχι, ξέρετε, επειδή είμαστε σε μια φάση, απλό, η χώρα είναι σε μια φάση συζητήσεων, διαπραγματεύσεων και με άλλους. Δεν είναι μόνη της. Ούτε είναι περιχαρακωμένη να συζητάει, να κάνει τι θέλει ο καθένας κτλ. Όπως είναι ολοφάνερο. Λοιπόν, πρέπει τα πολιτικά κόμματα να λένε προς την κοινωνία και άρα και οι πολίτες να ξέρουμε με ποιο πρόγραμμα θα πάνε. Και είναι άλλο πράγμα πάω μόνος μου με το δικό μου πρόγραμμα και κέφι μου που λένε, και είναι άλλο πράγμα συζητάω με άλλους δύο-τρεις να πάω. Διότι άλλα θα πω στους εταίρους, άμα είμαστε τρεις, και άλλα θα πω άμα είμαι μόνος μου. Να το πω απλά και λαϊκά. Σε μια, το πλήρες σε αυτή πρόγραμμα λογική, είναι λοιπόν, η αυτοκρατία, το άλλο είναι συγκερασμός. Την πολύ ωραία λογική που είπατε, εμείς έχουμε πει ότι βάσει της πολιτικής και βάσει του προγράμματός μας πρέπει να είναι η ακύρωση του μνημονίου. Μάλιστα. Και πάνω σε και αυτό να στηθούν τρεις πυλώνες. Το ένα θα είναι προστασίας, το άλλο θα είναι παραγωγικής ανασυγκρότησης, ο τρίτος είναι αλλαγής του πολιτικού συστήματος και δημοκρατικών θεσμών. Μάλιστα. Σε αυτούς τους τρεις. Πάνω σε αυτούς τους άξονες συζητάτε λοιπόν. Σε αυτούς τους άξονες, εγώ θέλω να σας θυμίσω το εξής. Στη διαδικασία των διερευνητικών εντολών τον Ιούνιο του 2012, εμείς βάλαμε 5 ζητήματα. Με τα οποία συζητήσαμε και με τη Δημάρ, συζητήσαμε και με το ΠΑΣΟΚ, συζητήσαμε και με τη Νέα Δημοκρατία, συζητήσαμε, θέλησαμε να συζητήσουμε και με το ΚΟΕ. Στα 5 αυτά ζητήματα τα θυμόσαστε ποια είναι. Είναι το ένα το ζήτημα της ακύρωσης του μνημονίου, το άλλο είναι της επαναδιαπραγμάτευσης της Δανειακής Σύμβασης, το τρίτο είναι της απλής αναλογικής, το τέταρτο είναι ότι η διαδικασία των μέτρων τα οποία παίρνονται πρέπει να έχουν κοινωνικό πρόσημο και πάει λέγοντας. Σε αυτά λοιπόν. Αυτή είναι η διαδικασία και εμείς δεν τη βάζουμε. Α, κοίταξε το ΚΚΕ πρέπει να μας πει ναι ή όχι. Δεν λέμε η Δημάρ πρέπει να μας πει ναι ή όχι. Εμείς λέμε πρώτα και κύρια, αυτό πρέπει να το επιδοκιμάσει ο λαός. Άρα, τι βάλατε. Αυτή προφανώς, είναι λοιπόν η διαδικασία. Στην ίδια λοιπόν διαδικασία βάζουμε και το πρόγραμμά μας. Και γι' αυτό λέμε ότι στην παρούσα φάση, επειδή θέλω να επανέλθω στο αρχικό σας. Σε αυτό το λένε όλα τα κόμματα που λέτε. Στο αρχικό σας. Όλοι λένε το πρόγραμμά του και λένε όποιο θέλει ο πίσω μαζί του. Και μετά είναι συζήτηση για τις συνεργασίες. Η απλή αναλογική, ειδικά που πρεσβεύεται, που επιβάλλει συνεργασίες, δεν γίνεται έτσι. Εγώ έχω αυτό το πρόγραμμα που θέλει ΕΣΕΦ. Θα πει και αυτό η Δημάρ. Η Νέα Δημοκρατία λέει το ίδιο. Άρα τι κάνουμε. Προσέξτε το δεύτερο σημείο. Προσέξτε το δεύτερο σημείο. Θέλετε λίγο να πάμε και στο κοινό. Προσέξτε το δεύτερο σημείο. Ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει και δυναμική. Έτσι δεν είναι. Και η διαδικασία που διαμορφώνεται μετά έχει, αν θέλετε, και χαρακτήρα. Και όσο αφορά τις πολιτικές δυνάμεις, λένε, βλέπουν εκείνη τη στιγμή ποιο είναι κατά την άποψή τους το κοινωνικό συμφέρον και πράττουν. Άρα, αν συζητάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει, ξέρω εγώ, 100 βουλευτές, 120 βουλευτές, 50 βουλευτές και ένα άλλο κόμμα έχει κτλ. Έχουν παραπλήσια προγράμματα ή μπορούν να συνεννοηθούν, ελάτε να μου το πείτε και βρείτε μου τον Μάντι που ξέρει εκ των προτέρων. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε και εμεί. Για εικόνα, παιδιά από Πειραιώς, πριν πάμε στον κύριο Χατζησοκράτη, για να δούμε.